άνω των 8 ετών. Επανέλθαμε, ήσουν απρόσκοπος μικρός. Ναι. Θυμάμαι. Ε? Ασχολείσαι καθόλου τώρα ή έχεις σταματήσει? Δεν προλάβαινα. Μάλιστα. Πού ήσουν, τι έκανες? Τι έκανα, δεις, ήμουνα πώς το λένε, αεροπρόσκοπος. Δεν ήμουν, δεν θυμάμαι. Εσύ βρέξες. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Εφρεμίδης μαζί μας, σύμβουλος επικοινωνίας Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, γιατί τα προσκοπάκια σε όλη την Ελλάδα έχουν αναλάβει δράσεις. Και ακριβώς. Για την ενημέρωση τώρα στον κορονοϊό. Αεροπρόσκοπος υπάρχει ή όχι, ή τα λέω λάθος, δεν τα θυμάμαι κιόλας. Μια χαρά τα λέτε, υπάρχει αεροπρόσκοπος, υπάρχει. Και ναυτοπρόσκοπος υπάρχει, που οι οποίοι κάνουν δράσεις κυρίως στη θάλασσα και με ναυτοποσκοπικές βάρκες. Και γενικά υπάρχουν και πάνω από 25.000 πρόσκοποι σε όλη την Ελλάδα. 25.000, καλή σας ημέρα αρχικά. Ναι, είμαστε πολλοί. Ναι. Ωραία. Είμαστε πολλοί. Τώρα εσείς σταματήσατε. Συγγνώμη, τις δράσεις σταματήσατε τώρα λόγω κορονοϊού? Από την πρώτη στιγμή, από τις 10 Μαρτίου, έχουμε αναστείλει όλες τις προσκοπικές δράσεις σε όλη τη χώρα και περιμένουμε να δούμε και με τις νέες εξαγγελίες που έγιναν χθες, αλλά και αυτές που θα έρθουν, το πότε και αν θα ξεκινήσουμε. Για μας είναι προτεραιότητα η ασφάλεια των μελών μας. Άρα είναι πολύ βασικό να προστατεύουμε τα μέλη και να μην θέσουμε κανένα μέλος μας σε κίνδυνο. Από 18 Μαΐου και εσείς που θα απελευθερωθούν κατά πάσα πιθανότητα οι μετακινήσεις συνολικά. Θα δούμε, ξέρετε, γιατί εμείς έχουμε και λύκεια, έχουμε και παιδιά λυκείου, αλλά έχουμε και παιδιά δημοτικού. Οπότε πρέπει να προσέξουμε λίγο, δηλαδή καλύτερα μάλλον θα το πάμε και πιο μετά. Θα δούμε και το εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και είμαστε σε επικοινωνία και με την πολιτική προστασία και με τις αρχές για να δούμε πότε είναι σωστό να ξεκινήσουμε ξανά τις δράσεις μας. Και ξέρετε, εμάς οι περισσότερες δράσεις μας γίνονται στη φύση. Οπότε, ναι μεν είναι στον ανοιχτό αέρα, θα υπάρχει ζέστη, υπάρχει καλή θερμοκρασία, αλλά παρόλα αυτά περιμένουμε να μας πούν οι αρχές πότε είναι σωστό να ξεκινήσουμε και επίσημα. Παρ' όλα αυτά, από την πρώτη στιγμή της επιδημίας, εμείς βρεθήκαμε στο πλάι της πολιτικής προστασίας. Σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα τους βοηθήσαμε και έχουμε ένα παράδειγμα στην Κέρκυρα που στήσαμε σκηνή για την αιμοδοσία, που ήταν πολύ βασικό να γίνονται οι αιμοδοσίες. Mm-hmm. Μοιράσαμε νημερωτικά φυλάδια σε πολίτες αναφορικά με τους τρόπους πρόληψης των κορονοϊό. Κάναμε εσωτερικούς διαγωνισμούς και εσωτερικές προκλήσεις όπως αυτές που δείχνετε με τις σκηνές. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τις σκηνές μέσα στο σπίτι και την προσκοπική ζωή μέσα στο σπίτι και με τους γονείς να κοιμηθούμε σε αυτοσχέδια σκηνές, έτσι ξέρετε, για να περάσουμε και ωραία και δημιουργικά. Παράλληλα, στο εθελοντικό κομμάτι προσφέραμε προϊόντα μέσα του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Συντονίσαμε σε συνεργασία με τους Δήμους εθελοντικές δράσεις. Βοηθήσαμε ηλικιωμένους και μοναχικούς, πηγαίνοντάς τους αγαθά από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι τους, πάντα λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Και βέβαια υποστήριξαμε τηλεφωνικά τα κέντρα υποστήριξης που είχαν στηθεί σε διάφορους δήμους ανά την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα εσείς πώς έρχεστε σε επαφή με τα παιδιά, πώς κρατάτε την επαφή με τα προσκοπάκια? Εμείς έχουμε δημιουργήσει κάποιες ασχολίες όπως αυτό που είπα λίγο πριν με την σκηνή, τις οποίες μπορούν να κάνουν τα παιδιά κάθε ηλικία στο σπίτι με ή χωρίς τους γονείς τους. Και είναι πολύ βασικό για όλους εμάς τους γονείς να έρθουμε ακόμα πιο κοντά με τα παιδιά μας που είμαστε τώρα αυτή την περίοδο στο σπίτι. Άρα έχουμε μία σειρά από ασχολίες και από δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ημί που μπορούν και τα παιδιά να παίξουν με τους γονείς στο σπίτι. Και οι κόμποι. Εγώ τους κόμπους θυμάμαι. Τους κόμπους εννοείται. Είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα έτσι έπαιρνες και το βαθμό. Έτσι ανέβαινε στην ιεραρχία. Σωστό. Τους κόμπους και τους αστερισμούς. Οι αστερισμοί είναι λίγο δύσκολο στην πόλη να τους δούμε και τα αστέρια. Αλλά τους κόμπους μπορούμε να τους κάνουμε και τις συνδέσεις. Το ανάποδο τηγάνι το μικρό, η μικρή άρκτος και το ανάποδο τηγάνι το μεγάλο, έτσι. Η μεγάλη.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ψάχνουμε να βρούμε τη Γάνια στον ουρανό αντί για αστέρια. Ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα, ωραία. Να ρωτήσω κάτι που πάντα είχα την απορία. Ο μέσος όρος ηλικίας των προσκόπων, ποιος είναι στην Ελλάδα? Έχουμε όλες τις ηλικίες. Ξεκινάει οι πρόσκοποι από 7 ετών και Δευτέρα Δημοτικού και πάνε όσο αντέχει ο καθένας. Πάνω από 18 ετών είναι τα ενήλικα στελέχη, δηλαδή είναι όλα αυτά τα παιδιά και οι ενήλικες οι οποίοι συμμετέχουν και υποστηρίζουν το προσκοπικό πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει μέσος όρος ηλικίας. Είναι παιδιά, μικρά, μεγάλα, μεσαία, όσοι νιώθουν παιδιά. Κατάλαβα. Ωραία, και σας περιμένουμε και εσάς τους δύο. Δηλαδή, ξέρετε, sky's the limit. Οπότε μπορείτε να έρθετε στην πρώτη μας εκδρομή με το καλό. Ένα-ένα, μην βιάζεστε. Να δούμε και τους αστερισμούς. Τώρα έχουμε βάλει προτεραιότητες. Πρώτα θέλαμε.